Ο Λαβίλινθο του Οκτάβιο Πά, το ντοκιμαντέρ για το έργο και τη ζωή του μεγάλου Μεξικανού ποιητή και στοχαστή, προβλήθηκε για πρώτη φορά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωση Επικοινωνία, παρουσία του Ισπανού πρέσβη στην Ελλάδα και εκπροσώπων του Διπλωματικού Σώματο.

Y Leopoldo Sea, Leopoldo genera un intelectual comprometido frente a los grandes desafíos de la humanidad. Y en este lugar, inmaterial pero perfectamente tangible, la figura de paz brilla con luz propia dentro y fuera de América. Octavio Paz es sin duda el siglo XX, pero es también la contraseña con la que nos adentramos en el laberinto del siglo XXI. Ο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωση και Επικοινωνία, κ. Λευτέρη Κρέτσο, αφού χαρακτήρισε τον Οκτάβιο Πα ω την κυριότερη ίσω μορφή στην ιστορία τη Ισπανοαμερικανικής αλλά και τη παγκόσμια λογοτεχνία του 20ου αιώνα, τόνισε. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σχέση του με τη σύγχρονη ελληνική διανόηση με την οποία έρχεται σε επαφή στο μεταπολεμικό Παρίσι και συγκεκριμένα με τους πολιτικούς στοχαστές τον Κορνήλιο Καστοριάδη και τον Κώστα Παπαϊωάννου με τους οποίους διατηρεί μια σταθερή πνευματική ε, σχέση. Με τον Παπαϊωάνου βέβαια συνδέθηκε και με στενή προσωπική φιλία την οποία ο Πάσα θέλησε να αποτυπώσει και στο μόνιμο ποίημα Κώστας που αφιέρωσε τον Έλληνα επιστήθιο φίλο του. Ο επιτετραμένος της Μεξικανικής Πρεσβείας, κ. Φερνάντο Σαντοβάλ, αναφέρθηκε στην οικουμενική αξία της σκέψης του Οκτάβιο Πάς, επισημένοντας τη σχέση του με τους αρχαίους Έλληνες, αλλά επίσης και με τους σύγχρονους διανοητές, όπως ο φιλόσοφος και ιστορικός Κώστας Παπαϊωάννου. Σους ποέμας και ενσάγιος έχουν sido σε 32 ιδιώμας. Στην όμορφη ένας ακτώρου universal, δεν μπορεί να φαλτάρει, las referencias a los clásicos griegos. Efectivamente, Paz citaba regularmente a Platón, Aristóteles y Sófocles. Considera, consideraba que los impulsaba una visión que permitió establecer las bases del pensamiento occidental. Señaló que la filosofía antigua, cito, hizo de la virtud de los ciudadanos un objeto central de su reflexión. Fin de la cita. Y admiraba a los griegos por considerar a la filosofía como parte de la política. Το ντοκιμαντέρ ήταν παραγωγή του Ινστιτούτου Θερβάντε και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Ινστιτούτου με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωση Επικοινωνία, το Ισπανόφωνο Δελτίο Πανόραμα Γκριέγο και την Πρεσβεία του Μεξικού στην Αθήνα.